συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ελληνικών υπουργείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο στόχος είναι η ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος μέχρι σήμερα, δηλαδή του ΕΣΠΑ, όπως το γνωρίζουμε όλοι, και οι αποφάσεις για την επιτάχυνση του προγράμματος. Θυμίζω ότι έχουμε μετάσχει σε μια αντίστοιχη συνάντηση, η οποία έγινε στο τέλος Ιουνίου, πριν αναλάβουν τα καθήκοντά μας, ακριβώς για να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και επίσης θυμίζω ότι το ΠΕΠ έχουμε πει και δυστυχώς διαπιστώνεται ότι έχει χαμηλούς ρυθμούς απορρόφησης. Επομένως, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ταχύτητα ένταξης έργων, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη απορροφητικότητα και να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την ανταποδοτικότητα για τον κόσμο, διότι το νόημα ακριβώς είναι να μπορούμε μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να μπορούμε να έχουμε ανταπόδοση στην κοινωνία. Θέλω να μας αναφέρετε δύο μεγάλα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και τρέχουν αυτή την περίοδο ή θα τρέξουν μέσα σε αυτό το ΕΣΠΑ. Κοιτάξτε, η σημερινή συνάντηση έχει νόημα να συζητήσουμε πώς πάνε τα έργα που έχουν ενταχθεί. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα με τον Περιφερειάρχη συναντηθήκαμε, κάναμε επιτόπου επίσκεψη στα Δολιανά. Ένα μεγάλο έργο για την Αρκαδία είναι η παράκαμψη των Δολιανών, προϋπολογισμού περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καθυστερεί και καθυστερεί λόγω της έλλειψης απαλωτριώσεων. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσει και το έργο να γίνει εγκαίρως και τα ευρωπαϊκά χρήματα να χρησιμοποιηθούν ανταποδοτικά για τον λαό της Αρκαδίας. Θα γίνει ζήτηση και για τις ΔΕΗ, Πελοποννήσου, για την διαχείριση των απορριμμάτων. Στην ημέρηση διάταξη είναι και η ΕΣΔΙΤ. Ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης το έργο θα επιταχυνθεί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό ήταν το νόημα των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Να μπορέσουν να προχωρήσουν διαδικασίες απαλωτριώσεων και στη συνέχεια του έργου, διότι είναι ένα έργο που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι συγκεκριμένη πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και πρέπει να κάνουμε το παν να ξεπεράσουμε, διαπιστώσατε στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο διαφωνίες ανούσιες κατά την άποψή μου, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις ασθένειες του έργου για να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα. Ευχαριστούμε, να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για τη σύγκρουση στους άξονες του, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κόκοτο και τον κύριο Κονίδα από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και τον κύριο Σιριόπουλο από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είχαμε ήδη μία έτσι πολύ γόνιμη συζήτηση και τις προηγούμενες μέρες και στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του 18 με τις παρατηρήσεις αλλά και στην ήδη διαμορφωμένη εικόνα των αξιών προτεραιότητας σχετικά με το μέλλον τους. Αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια με όλες τις παρεμβάσεις της επιμέρους οι οποίες αφορούν είτε το σχέδιο υλοποίησης στα δύο ταμεία και πράγματα που μπορούν να υλοποιηθούν και προτάσεις. Βεβαίως για τα στερεά απόβλητα και τη διαχείριση τους που είναι ένας πολύ νευραλγικός παράγοντας και για την επόμενη προγραμματική περίοδο με την ολοκληρωμένη διαχείριση και όλα τα άλλα τα επιμέρους θέματα με τη χωρική ανάπτυξη, με την επιχειρηματικότητα, τα οποία θα τα δούμε και πιο αναλυτικά σε κάθε άξονα. Να έχουμε τις παρατηρήσεις και το καλωσόρισμα από το Περιφερειακό Πελοποννήσου του κ. Παναγιώτη Νίκα. Ευχαριστώ όλους τους αντιπεριφερειάρχες, τους περιφερειακούς συμβούλους που βρίσκονται σήμερα εδώ και τους μεταγλητούς υπαλλήλους, τους οποίους η βοήθειά τους είναι εξαιρετική και πάρα πολύ χρήσιμη. Και ευχαριστώ όλους και εύχομαι πολύ γόνιμη συζήτηση σήμερα. Σας καλημερίζω όλους. Καλώς ήρθατε σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα τα οποία πράγματι είναι δύσκολα και να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Χαιρετίζω ιδιαίτερως τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, οι οποίοι μας βοηθούν στο έργο μας και προφανώς τις κατευθύνσεις που μας δίνουν πρέπει να τις υλοποιούμε στην πράξη, όχι στα λόγια. Εμείς είμαστε μια περιφερειακή αρχή, όπως ξέρετε, νέα, μια περιφερειακή αρχή δύο μηνών. Βέβαια, εγώ ίσως είμαι ο παλιότερος αυτοδιοικητικός στην Πελοπόννησο. Παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την εποχή των ΜΟΠ. Θυμάμαι το πρώτο έργο Πύργος, ένα από τα βασικά έργα, το Πύργος Πάτρα, το οποίο δεν το ξεκινήσαμε και τότε σωστά. Και μετά από κάποια χρόνια πρέπει να κάνουμε ένα νέο έργο εκεί.
Με το πρόγραμμά μας εδώ υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Μπορώ να πω ενισχυτικά και με τις τάξεις και με τις συμβασιοποιήσεις και με την πορεία των έργων και προφανώς και με την απορροφητικότητα. Υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα πολύ σοβαρά και πρέπει να καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες ώστε να μην χάσουμε χρήματα. Να μην χάσουμε χρήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι μια τραγωδία και για την περιφέρεια, θεωρώ και για την κυβέρνηση, την οποία κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσουμε με την υψηλή απορροφητικότητα στη διεκδίκηση την οποία θα έχει για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Μας το ζητούν συνεχώς στις συσκέψεις που γίνονται κάθε δύο μήνες στο Μαξίμου, να βοηθηθεί η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης εν ώψη της επόμενης προγραμματικής περίοδου με την υψηλή απορροφητικότητα. Οι αιτίες που έχουμε τα προβλήματα, τα οποία είναι υπαρκτά και δεν είναι θεωρητικά, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο τώρα, κατά την άποψή μου είναι η εξής. Το πρώτο είναι η προεκλογική περίοδος, όπου οι υπηρεσίες αναλώθηκαν σε έργα και ενέργειες προεκλογικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αναλώθηκαν, αναφέρομαι στη διάρκεια τεχνικών έργων. Χάθηκαν σε μελετούλες διάφορες για δήμους και αφήσαμε μελέτες οι οποίες αφορούν έργα του ΠΕΠ. Η δεύτερη αιτία είναι η έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι δεν βοηθήθηκε η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή όσο έπρεπε να βοηθηθεί. Και επίσης παρατηρείται και το φαινόμενο της έλλειψης διάχυσης των πληροφοριών. Ξέρει κάποια υπηρεσία κάποια πράγματα, κάποια άλλη ξέρει κάποια άλλα. Αυτό είναι πάρα πολύ φωναρό στα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τώρα διαχειριζόμαστε 7-8 προγράμματα, συμμετέχουμε. Λοιπόν, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στην εξάλληψη των αιτίων που σας ανέφερα. Να υπάρξει ένας πολύ καλός συντονισμός. Συσκεπτόμαστε 2 φορές την εβδομάδα περίπου, δηλαδή η διαχείριση, η διεύθυνση τεχνικών έργων, οι αρμόδια και οι περιφερειάρχες. Κάνουμε μια σύσκεψη το μήνα διαπαραταξιακή, ώστε να έχουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν όλες οι παρατάξεις, ώστε και σωστοί εκπαιδευτικοί να μπορούν να κάνουν και βεβαίως και να προτείνουν αυτά τα οποία νομίζουν ότι πρέπει να προτείνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να απαλλάξουμε την πληροφόρηση από τα σκουπίδια και βεβαίως να κλείσουμε και το θέμα των κομματερών που σε κάθε ευκαιρία τίθεται ιδιαίτερα για την περιοχή μας και είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά στα νέα έργα που μπορούν να ενταχθούν, τρέχουμε εδώ και με την διαχειριστική αρχή και με τους αντιπεριφερειάρχες στους 5 νομούς, ώστε να οριμάσουμε γρήγορα κάποια έργα και να μπορούμε και να τα εντάξουμε και να έχουμε και απορρόφηση. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αισιοδοξώ ότι με την βοήθεια των υπηρεσιών, με το συντονισμό, με τη διάχυση της πληροφορίας και βεβαίως με την ανάλωση όλων των δυνάμεών μας, γιατί θα είναι μια τραγωδία και σε πολιτικό επίπεδο, όμως θεωρώ και σε υπηρεσιακό επίπεδο, αν χάσουμε πόρους και δεν βοηθήσουμε την περιφέρειά μας όπως έχουμε υποχρέωση. Σας ευχαριστώ και πάλι.